καλησπέρα σας. Είμαστε η Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Όπως πάντα, καλησπέρα. Είμαστε καθοδόν. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο οδηπορικό. Εννοείται αυθημερών. Θα καταλήξουμε, ελπίζουμε, στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος. Είμαστε περίπου μια ώρα μακριά. Για το ναό αυτό έχουν υποθεί πάρα πολλά. Θα δούμε τι θα ανακαλύψουμε και εκεί. Στην παρέα μαζί μας, όπως και πάντα, είναι η Ελένη μας. Γεια σας, παιδιά. Πάλι στα όρη και στα βουνά και στα λαγκάδια ήρθαμε. Πραγματικά είμαστε στη μέση του πουθενά και όπως ανεβαίναμε στο δρόμο κάτι μας τράβηξε την προσοχή. Ελάτε να δείτε. Ιδού. Στην πινακίδα γράφει ότι είναι κάποια αρχαία δεξαμενή. Εμένα ωστόσο δεν μου βγάζει αυτή την ενέργεια. Μου θυμίζει πάρα πολύ εκείνο το ιδρωμαντίο που είχαμε δει στον Παρνασσό, ακριβώς από κάτω από τον ναό της Δήμητρας, εάν και εφόσον ήταν βέβαια ναός της Δήμητρας, έχει ακριβώς την ίδια ενέργεια. Είναι αρχαίο, προφανώς, γιατί όχι να μην ήταν ιδρωμαντίο. Εν τω μεταξύ βρισκόμαστε σε ένα υψόμετρο και ανεβαίνουμε, οπότε σε τι θα εξυπηρετούσε μια δεξαμενή εδώ πάνω? Δεν ξέρω. Και όπως ερχόμασταν είδαμε και πολλές πάλι λιωμένες κατασκευές. Να, αυτή εδώ η εκκλησία. Ναι, αυτή εδώ πάνω, δούμε το παρακάτω. Λοιπόν, παιδιά, συναντήσαμε εδώ στη μέση του πουθενά δύο άτομα στο δρόμο, εδώ ντόπιοι, και μας είπαν να πάμε να δούμε μια παράξενη εκκλησία. Όταν σας λέω εγώ ότι είχα την αίσθηση ότι θα δούμε περίεργα αρχαία εδώ γύρω τριγύρω και ότι δεν είναι δεξαμενή, πάμε να δούμε ωστόσο. Δύο πολλοί μέρες είναι αυτό. Λιωμένη πέτρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Κομμάτι από μνήμα. Άρα σε τάφους ήρθαμε πάλι. Άρα καλά το κατάλαβα, όπως το ένιωσα. Και άλλο μνήμα. Πιο πάνω, τώρα θα σας δείξω από εδώ και δεν φαίνεται το βουνό, είναι η ιερή κορυφή του Λυκείου Όρους, που έχουν γίνει χρόνια ανασκαφές και έχουν ανακαλύψει θεότητα, πριν τη θεότητα, το θεό Δία, κάτω από το βωμό του Δία. Αυτό που σου λέγα. Α, τέλεια. Ανθρωποδοσίες. Μάλιστα. Τέλεια, ναι. Αυτά, το πιο πιθανό πρέπει να ήταν από τους γενάρχες των Αρκάδων, γιατί μάλλον ο Αρκάς έκανε ανθρωποδοσίες. Ναι. Ο Λυκάων και ο Αρκάς. Να ξέρετε, Λυκόσουρα, το σημείο εδώ πέρα, είναι το πρώτο σημείο που έγινε ιστορικά με τον γενάρχη των Αρκάδων, με τους 50 γιους, οποίοι μετά μετήκησαν την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Η περιοχή εδώ πέρα του Λυκόσουρα ονομάζεται αλλιώς και Προσέλινη. Είναι, λέει, οι πρώτοι που βγήκαν ακόμα στο φως του ήλιου, πριν τη Σελήνη δηλαδή. Προσελήνη. Έτσι κρυπτζούν και Προσελήνιους. Απίστευτο. Και όντως είναι οι Αρκάδες οι Προσελήνιοι. Βλέπετε εδώ και άλλο κομμάτι από πιο μεγάλο μνήμα. Εδώ από τη διάβρωση δεν μπορείς να διακρίνεις τα ονόματα των θανόντων. Δεν έχει την τρύπα στη μέση για να είναι Κίωνας, απομεινάρι Κίωνα, κολόνας. Ούτε έχει τις πτυχώσεις, πάλι κλασικά. Ελάτε να δείτε όμως και μέσα τι υπάρχει. Εδώ. Και άλλο κομμάτι από μνήμα. Εντάξει, αυτό το έχουν τρυπήσει. Για να βάλουν αυτό το αναλόγιο. Έχουν βάλει και μια επικάλυψη από τσιμέντο. Ο κύριος, όπως ακούσατε, μας είπε διάφορα πολύ ενδιαφέροντα. Είμαστε πολύ κοντά στις Λυκόσουρες. Υπάρχει και μουσείο λίγο πιο πάνω. Οπότε νομίζω πέσαμε διάνα για τους τάφους και όλα εδώ τα περίεργα. Και άλλα εντυχισμένα μνήματα στους τοίχους. Αν είναι χτισμένη η εκκλησία πάλι πάνω σε αρχαίο τάφο, με τόσα μνήματα, γιατί να μην έχει θέματα. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, τι όμορφο μανιταράκι. Είναι η εποχή τους από ό,τι βλέπετε. Αλλά ποτέ μην μαζεύετε και μην καταναλώνετε μανιτάρια που δεν γνωρίζετε 100%. Νόμος. Προφυλασσόμαστε για να μπορούμε να ζούμε. Και τώρα που ζούμε, είμαστε προφυλαγμένοι. Τώρα πάμε να επισκεφθούμε το μουσείο που μας είπε ο άνθρωπος. Μπορεί να βγάλεις άκρη, ρε. Όχι, δεν βγάζεις. Πάντως όλα. Είναι πολύ φαλιά. Ναι. Είναι καμένα, βρήπα. Είναι καμένα, λιωμένα. Όπως είδατε, όλα εδώ είναι παρατημένα.
Υπάρχουν τρύπες, ο καθένας μπορεί να μπει, να κάνει ό,τι θέλει, τέλος πάντων. Υπάρχουν εδώ κάποια απομεινάρια. Τώρα μένα μου φαίνονται σαν ταφική περιβολή, αλλά πάμε να τα δούμε λίγο από κοντά. Πρέπει όντως να είναι ταφική περίβολος. Κοιτάξτε εδώ πάλι τις πέτρες, πάλι σαν μεγαλυθικό μνημείο, θυμίζει και του κεραμικού, η τεχνοτροπία. Οπότε ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Αυτό τώρα τι να είναι? Ταφικό μνημείο, πολύ λιωμένο. Κοιτάξτε εδώ τις πέτρες, καμένες, αλλοιωμένες, στο έπακρο. Όπως και να έχει, είναι πολύ ενδιαφέρον. Συνεχίζεται βέβαια και εδώ, βλέπετε. Έχει παντού κομμάτια και πάει και προς τα κάτω. Για να δούμε και εκεί τι έχει. Τα βλέπετε εδώ από πίσω μου. Είναι ένας τεράστιος τάφος. Πάρα πολύ μεγάλος, παίζει να είναι μεγαλύτερος από αυτούς που είδαμε στη Βεργίνα. Εσείς τι λέτε, βλέπετε τις ομοιότητες? Βλέπετε μέσα τα μνήματα, προφανώς, άλλα πεσμένα, ένα στέκεται όρθιο. Σίγουρα πρέπει να ήταν κάποιου υψηλό βαθμού, ίσως άρχοντα, βασιλέως, ποιος ξέρει. Οι πολλοί άνθρωποι μέσα θα μένει. Εμένα πάντως, παιδιά, με σκοτώνει η πλήρης εγκατάλειψη εδώ του χώρου. Μιλάμε τώρα για ταφικά μνημεία, για σημαντικά μνημεία. Κοιτάξτε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο τάφος. Ή το άλλο το μνημείο επάνω. Είναι όλα αφημένα στη μοίρα τους. Και το μουσείο εννοείται ότι είναι κλειστό, δεν υπάρχει κανείς. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Η Αρκαδία πάντως, από ό,τι φαίνεται, μας κρύβει πολλές εκπλήξεις. Συνεχίζουμε. Είδατε την ταμπέλα. Η τάφη που μόλις είδαμε τους ονομάζει Κρίνη. Ό,τι καταλαβαίνετε. Από όσα μου έχουν πει φίλοι που την έχουν επισκεφθεί και άλλοι που μένουν εδώ, έρχονται πολύ συχνά, είναι ένας τόπος πολύ μυστήριος, είναι ένας αρχαίος τόπος, ένας κρυφός τόπος, εάν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχουν θεάσεις όντων, παράξενων, μου έχουν δείξει και σε φωτογραφίες, ειδικά σε ένα όν που μοιάζει με τραγόμορφο, τραγοπόδαρο. Μου είπαν ότι μπορεί να είναι ο Θεός Πάνας, ποιος ξέρει. Βέβαια το μέρος, όπως είδατε στη διαδρομή, είναι πάρα πολύ άγριο. Είναι γενικά δύσκολο στην πρόσβαση. Αλλά έχει μία, να το πω, αρχαίγονη άγρια ομορφιά. Είναι από τα μέρη που πρέπει σίγουρα κανείς να επισκεφθεί. Καλημέρα και από μένα. Έχουμε έρθει στο χώρο της αρχαίας Λυκόσουρας, μία από τις ιερότερες πόλεις των Αρκάδων, όπως αναγράφει η ιστορία. Το μουσείο δυστυχώς είναι κλειστό, προφανώς τα τελευταία χρόνια. Είναι κλειστό. Μέσα λέγεται ότι φυλάσσονται κάποια αντίγραφα των τεραστίων πύληνων κεφαλών που έχουν βρεθεί της Δήμητρας και της κόρης. Εδώ επίσης λατρεύεται η θεότητα Δέσποινα, που πολλοί την ταυτίζουν με την Περσεφόνη. Ο άνθρωπος μας είπε βέβαια ότι η πόλη αυτή είναι η πιο αρχαία στον κόσμο και από αυτή την πόλη ξεκίνησαν όλες οι υπόλοιπες πόλεις να χτίζονται. Τώρα τι είναι αλήθεια και τι όχι δεν γνωρίζουμε, σας λέμε απλά τι μας είπε. Ο πρώτος βασιλιάς της περιοχής, ο Αρκάς, λέγεται ότι έκανε ειδικές τελετές με ανθρωποθυσίες. Μάλιστα. Αυτό είναι σημάδι. Κοιτάξτε, δεν θα δαιμονοποιήσουμε τα πάντα, αλλά ναι. Είναι πολύ περίεργο. Φυσάει μόνο σε αυτό το δέντρο και πέφτουν τα φύλλα του. Με το που το έπεσε. Ισχύει ή δεν ισχύει, πάλι δεν γνωρίζουμε. Συνεχίζουμε για τον Επικούριο Απόλλωνα. Είμαστε περίπου 10 λεπτά από τον Επικούριο Απόλλωνα. Αν το βλέπετε στο βάθος, είναι αυτό με το άσπρο και το ασημί γύρω-γύρω που είναι το σκέπαστρο που τον περιβάλλει. Για ποιο λόγο ένας τέτοιος ναός να έχει χτιστεί τόσο ψηλά, τόσο απομονωμένα από τα πάντα? Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Αυτό που είδαμε εμείς είναι απλά λιωμένες πέτρες παντού, οι οποίες κάποτε ήταν κτίσματα αρχαία. Ό,τι μπορούσαμε να διακρίνουμε βέβαια ήταν τάφη. Για ποιο λόγο να έχτιζαν ένα τέτοιο ναό οι αρχαίοι μων πρόγονοι τόσο ψηλά?
Φτάσαμε στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος. Είναι αυτό που βλέπετε με τις τέντες. Θα μπούμε τώρα να δούμε και από κοντά. Άντε πάλι τα ίδια. Τσιμενταρισμένο μου φαίνεται εδώ, ε. Βλέπεις τι έχουν κάνει ναι, εδώ. Ναι, έχουν βάλει και τέτοια από τσιμέντο. Είναι μια προκολέση. Πίσω το μάχη με εμένα. Είδες. Εδώ πέρα έχει κάτι γίνει. Ανακάτα, ανακάτα. Εμένα, εκεί πάνε, ναι. Έχουμε σήμα καμπάνα εδώ μέσα. Έχουμε φουλ σήμα εδώ μέσα. Άρα δεν λειτουργεί σαν κλωβός Φαραντέι, όπως λένε μερικοί. Θα το δούμε τώρα και με τα IMF και θα δούμε και έξω τι γίνεται. Αν έχει δηλαδή διαφορά το μέσα με το έξω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τι ακούμε το σύνορα. Τι ήχη είναι αυτή. Δαιμονική. Όπως ήταν και στο μουσείο της Βεργίνας. Πάλι με σκοταδισμό. Ρε παιδιά μου, έχει πιαστεί και παρομοία εδώ μέσα. Είναι αφόρητα. Δεν έχει τίποτα. Το IMF, ναι, δεν βλέπουμε ενδείξεις προς το παρόν. Εδώ σαν το υλικό να είναι διαφορετικό ρε παιδιά. Τσιμενταρισμένο βέβαια, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι πιο ανοιχτόχρωμο. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Εδώ. Και συνεχίζεται και η σκατένια μουσική. Και εδώ είναι κλειστά, δεν μπορεί κανείς να μπει, κάτι φτιάχνουν και βλέπουμε στο βάθος τα αναστηλωμένα και ονόκρανα. Βλέπετε είναι από καινούριο υλικό και είναι και αρκετά διαφορετικά από τα άλλα. Κοιτάξτε εδώ τα πετρώματα. Εμένα πάλι μου κάνει γιαγιά ο πολυμερές. Κάποιο είδους σκυροδέματος, θυμίζει λίγο και του αμφιαράιου. Φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με το ναό μέσα. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικό υλικό. Άρα αυτό υποδηλώνει ότι υπήρχαν και άλλα κτίσματα εδώ. Να ίσως, τάφη. Σας λέω πάλι τάφους. Θα σας εξηγήσω μετά τι εννοώ. Εδώ, τσιμέντο, γεωπολυμερές. Σαν του αμφιαράιου. Όντως. Καμία σχέση με τον ναό μέσα. Δεν έχουμε πάλι ενδείξεις ούτε έξω, ούτε στο IMF, ούτε στο Τρίφιλτ. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Εγώ ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω. Εδώ είναι λαξευμένο σαν κύωνας, έτσι. Αλλά δεν είναι στρογγυλό. Δεν είναι κύωνας. Και αυτό συνεχίζεται σαν οβάλ. Μπορεί να είναι ημιτελές. Μπορεί να είναι ημιτελές, παιδί μου. Έχει πολλά τέτοια. Είναι όλα ημιτελή. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αν ήταν η πρωταρχική τους θέση έτσι εδώ, γιατί θα δείτε πολλές διαφορές στις φωτογραφίες που θα σας βάλω μετέπειτα. Ναός Επικουρίου Απόλλωνος. Βάσεις Φυγαλίας. Ο ναός αυτός λοιπόν, σύμφωνα με τη συμβατική ιστορία, χτίστηκε γύρω στο 420 με 400 π.Χ. από τον αρχιτέκτονα του Παρθενώνα, Ικτίνο. Το ναό το συγκεκριμένο εδώ τον ονομάζουν Παρθενώνα της Πελοποννήσου. Ο ναός αυτός χτίστηκε επειδή ο Θεός Απόλλωνας τους βοήθησε σε ένα λοιμό που είχαν. Οι κάτοικοι της περιοχής αφιέρωσαν το ναό αυτό στον Θεό, έτσι λέει τουλάχιστον η ιστορία. Ο ναός αυτός είναι από ασβεστόλιθο και υπάρχουν 23 πλάκες της Ιωνικής, όπως τη λένε, ζωοφόρου, οι οποίες βέβαια το 1815 κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο με τους γνωστούς τρόπους, έτσι όπως το έκανε και ο Έλγιν με την Ακρόπολη. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ένα κτίσμα το οποίο έχει αναστηλωθεί σε αρκετά σημεία. Οι τέντες αυτές βρίσκονται εδώ από το 1987, δηλαδή 35 χρόνια, και υπάρχουν ακόμα οι τέντες αυτές.
και βοηθούν στην καλή διατήρηση του ναού, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες του μέρους δεν είναι καλές, έχει ακραία καιρικά φαινόμενα από ό,τι μας λένε, οπότε ο ναός προστατεύεται με αυτές τις τέντες. Δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε τίποτα από αυτά. Αυτό που φαίνεται αρκετά περίεργο πρώτης όψεως είναι ότι γύρω-γύρω υπάρχουν πάρα πολλές πέτρες οι οποίες εμείς πιστεύουμε ότι είναι γεωπολιμεροί. Δεν φαίνεται ότι είναι κανονικές πέτρες. Είναι τελείως διαφορετικής σύστασης από ό,τι μέσα ο ναός. Φαίνεται ότι κάποια κτίσματα υπήρχαν εδώ τα οποία έχουν διαλυθεί, αλλά μπορεί να έχουν λιώσει μερικώς κιόλας. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε άκρη για το τι υπήρχε εδώ. Αυτό όμως που μπορούμε να βγάλουμε άκρη είναι ότι ο ναός αυτός αναγνωρίστηκε, να το πούμε, το 1765 από έναν Γάλλο αρχιτέκτονα, τον Μποσέρ, ο οποίος τον ταύτισε με το ναό του Επικούριου Απόλλωνος. Και φυσικά όλη η αρχαιολογία έπειτα συνεφώνησε με αυτή την διαπίστωση, να το πούμε. Μήπως μας λένε άλλα ντάλα πάλι για μια ακόμα φορά. Και μέχρι στιγμής έχουμε δει παντού τάφους. Ο ναός αυτός βρίσκεται σε ένα υψόμετρο 1150 μέτρων. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω. Τίποτα. Βλέπουμε αρκετούς τάφους εδώ. Ποιος έφερε τους νεκρούς εδώ και τους έθαψε σε τέτοιο υψόμετρο? Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι δεν είναι όλοι οι τάφοι, έτσι, και υπήρχαν και ναοί ή κάτι άλλο, ποιος ζούσε εδώ? Ζούσε κάποιος? Υπάρχουν ίχνη ζωής? Αναρωτιόμαστε, δεν το παίζουμε ξυπνή. Έχουμε και τη φίλη μας εδώ, τη γάτα, και είμαστε και ασορτοί. Λοιπόν, αυτό που συμπέρανα εγώ σαν Ελένη, μετά από αρκετή συγκέντρωση, δεν μου φαίνεται ότι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι καθεαυτού. Κάτι πρέπει να το έχει φέρει. Τώρα, ο τρόπος που έχει μεταφερθεί ή ο τρόπος που έχει φύγει και έχει ξανάρθει, τώρα όλα αυτά μπορείτε να τα θεωρείτε και λίγο κάπως, δεν είναι πάντως αυτό εδώ πέρα. Εγώ αισθάνθηκα το εξής, ότι καταρχήν βρέθηκα σε ένα άλλο τόπο και σε ένα άλλο χρόνο που ήταν όλα κάτασπρα. Τώρα, επειδή είναι ο ναός του Απόλλωνα, μου τα έβγαλε όλα άσπρα. Πάντως δεν ήταν έτσι. Σε καμία περίπτωση βρέθηκα σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη χρονική διάσταση τέλος πάντων, και τίποτα δεν έδειχνε ότι είναι εδώ αυτό που βλέπετε. Με κάποιο τρόπο μεταφέρονται κάπου αλλού. Όταν φεύγουν έτσι και γυρνάνε αλλιώς, σίγουρα κάτι συμβαίνει. Άρα παίζει μεταξύ δύο διαστάσεων εδώ το μέρος. Κανονικά. Γι' αυτό και ένιωθες αυτό το στροβίλισμα, ειδικά όταν μπήκες μέσα στον ναό. Το στροβίλισμα άρχισα και το ένιωθα από την ώρα που ανεβαίναμε. Μέσα στα μάξι. Εδώ πέρα όταν ήρθα δεν μπορούσα το καν να κουνηθώ. Μέσα δεν άντεξα καθόλου την ενέργεια του χώρου. Πώς τη νιώθεις, αρνητική? Πάρα πολύ χάλια. Τελείως ακαταλαβίστικη. Δεν μου φαίνεται αρχαίο ελληνικό. Μου φαίνεται αρχαίο ούφο. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πάντως δεν είναι αυτό που δείχνει σε καμία περίπτωση, παιδιά. Προσωπική εντύπωση και εκτίμηση. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι θέλει νομίζει. Είναι πολύ άγριο γενικά και σαν ενέργεια και σαν μέρος. Ο ναός αυτός είναι προσανατολισμένος βορράς-νότος, σε αντίθεση με τους περισσότερους οι οποίοι είναι ανατολή-δύση. Προφανώς, επειδή θεωρούταν υπερβόρεια πατρίδα του Απόλλωνος. Έτσι λένε τώρα. Επίσης, οι φήμες που θέλουν το ναό να περιστρέφεται, λέει, στον άξονα του κάθε χρόνο 50 περίπου δευτερόλεπτα της μοίρας, ώστε να παρακολουθεί το Σύριο, το άστρο του κοινός, από τον οποίο, σύμφωνα με τη μυθολογία, καταγόταν ο Απόλλωνας, λέει, δεν ισχύουν. Τώρα τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Εμείς είδαμε κάτι το οποίο δεν νομίζουμε ότι ανταποκρίνεται σε αυτά που μας λένε. Νιώθουμε και τρεις χάλια. Η ενέργεια είναι για μια ακόμα φορά χάλια. Αλλά έτσι νιώθουμε, παιδιά. Θα σας πω και εγώ τις εντυπώσεις μου και τους προβληματισμούς μου. Γιατί πλέον σε όποια μέρη αρχαία πηγαίνουμε, εγώ προσωπικά προβληματίζομαι πάρα πολύ με αυτά που βλέπω. Σε σημείο που αρχίζω και ανησυχώ. Καταρχάς, σε ό,τι σας έλεγα πριν για κάποιες φωτογραφίες πολύ παλιές εδώ του μέρους. Θα σας τις βάλω λοιπόν να τις δείτε κι εσείς και να συγκρίνετε. Εδώ περίπου το 1800 το μέρος δεν ήταν καθόλου έτσι όπως το βλέπετε. Γύρω-γύρω από τον ναό, που προφανώς δεν ήταν σκεπασμένος, ήταν γεμάτο από συστάδες τάφων, λακοειδείς τάφους, μικρούς τάφους, σύριζα με τον ναό γύρω-γύρω, οι οποίοι επεκτείνονται μέχρι και εγώ δεν ξέρω πού. Συν πολλά κομμάτια από άλλα κτίσματα. Προφανώς είναι κάποια από αυτά. Βέβαια αυτά είναι πολύ πιο λίγα από εκείνα που φαίνονται στις εικόνες όπως βλέπετε. Αυτό εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Γιατί καταρχάς, πού πήγαν όλοι οι τάφοι? Κατά δεύτερο, τους σκεπάσανε? Είδαμε και μέσα μια άλλη φωτογραφία προφανώς του 60, του 70, του 80, δεν ξέρω, όπου γύρω-γύρω από τον ναό έχουν καλύψει με κομμάτια από ξύλα τους λακοειδείς τάφους, τους οποίους
Δεν τους είδαμε μέσα. Τους έχουν σκεπάσει με γαρμπίλι και χώμα. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το μέρος. Με τρομάζει. Σε όλη τη διαδρομή, από κάτω, που είδαμε τους άλλους τάφους, μέχρι και εδώ, είμαι μονίμως με ταχυπαλμία. Νιώθω ότι κάτι θα επιτεθεί, ότι κάτι παραμονεύει στις σκιές. Είναι αφιλόξενο εδώ το μέρος. Ακούσατε και τα παιδιά τι σας είπαν. Άλλο πάλι που εμένα με προβληματίζει. Όπως είδατε, ο ναός είναι γεμάτος με υποστηλώματα. Πέρα από την τέντα που θυμίζει τσίρκο, θα την πω εντελώς χαριτωμένα. Αυτές οι βέργες υποτίθεται ότι κρατάνε τους σκίωνες, γιατί άμα παρατηρήσατε στο footage, υπάρχει μια ελαφρά κλίση προς τα έτσι. Οπότε προφανώς τις έχουν βάλει για να σταθούν οι κίονες να μην καταρρεύσει ο ναός. Και είναι πολύ λογικό. Γιατί όμως να καταρρεύσει ο ναός? Δεν θα το αποδώσω φυσικά ότι ο ναός γυρίζει και κάτι τέτοια, αλλά όπως βλέπετε εδώ τώρα στο footage, κάπου στη μέση του ναού και μάλλον προς τα μέσα που φυσικά δεν μπορείς να μπεις, υπάρχει ένα πράγμα σαν γούβα, το οποίο φαίνεται λες και υπάρχει υπόγειο. Και γιατί όχι? Να μην υπάρχει κάποια υπόγεια αίθουσα, κάποιος τάφος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά αν είναι ναός. Άρα, εγώ τι καταλαβαίνω με το φτωχό μου το μυαλό? Ότι προφανώς υπήρχε κάτι εκεί, το ανοίξανε, πήραν ότι υπήρχε εντός της υπόγειας αυτής αίθουσας τάφου, ποιος ξέρει τι, νεκρομαντίου, το κάνανε έτσι αχταρμά, με τις βροχές και τα λοιπά υποχώρησε το έδαφος και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει γίνει αυτή η καθίζηση στο κέντρο. Τι περιστροφή μιλάμε τώρα του ναού? Εγώ βλέπω μια καθίζηση από κάτι υπόγειο, το οποίο δεν ξέρουμε ούτε τι περιέχει, ούτε τι περιείχε, ούτε πού βρίσκονται αυτά που βρέθηκαν μέσα. Δεν υπάρχει καν μουσείο πέρα από εκείνο το οποίο ήταν κλειστό. Πού είναι αυτά που βρέθηκαν εδώ? Τι να πω, η ενέργεια ήταν φρικτή μέσα. Πάλι ακούσαμε αυτούς τους bipolar ήχους που είχαμε ακούσει μέσα στο σκοταδιστικό μουσείο στην Τούμπα, στη Βεργίνα. Γιατί πάλι το σκοταδιστικό στοιχείο? Δεν υπήρχε ούτε φως μέσα, παιδιά. Άσχετη ήχη, η οποία εμένα προσωπικά μου προκαλούσαν μεγάλη δυσφορία και να θέλω να σηκωθώ να φύγω άμεσα από εκεί μέσα. Βέβαια όμως, τα εργαλεία μας στο EMF και το Trifield δεν έδειξαν διαφορές. Ούτε είδαμε κάποια αξιοσημείωτη διαφορά εκτός. Οπότε θα απορρίψουμε την άποψη ότι αυτή η τέντα ίσως λειτουργεί σαν κλωβός Faraday. Γιατί δεν τον τελειώνουν επιτέλους αυτό το ναό? Αν είναι και ναός. Γιατί όλο αυτό μέσα εμένα, ναι, ειλικρινά μου θυμίζει μαυσολείο. Θα σας βάλω και μια εικόνα με μαυσολείο να δείτε περίπου πώς είναι. Μοιάζει? Δεν ξέρω. Μήπως ήταν αυτός όντως ο κεντρικός τάφος? Γύρω-γύρω υπήρχαν όλα αυτά τα ταφικά πιο μικρά μνημεία και μέσα ήταν θαμμένο το κυρίο σόν, το οποίο ήταν τεραστίων διαστάσεων. Μου θυμίζει πάρα πολύ το ναό στην Σικελία, στο Αγκριτζέντο, στο Άκραγκας. Η τεχνοτροπία που λένε ότι είναι δωρικού ρυθμού και ότι είναι ανακατεμένο και με άλλους ρυθμούς, μοιάζει τύπου δωρικός ρυθμός. Μοιάζει, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω τι ρυθμός είναι. Μου θυμίζει και του Άκραγκας, που ήταν πάλι αλόκοτος και εκεί ο ρυθμός. Για όποιον δεν έχει δει το επεισόδιο στην Σικελία, σας βάζω εδώ το link να πάτε να το τσεκάρετε. Κάτι μου θυμίζει μεταξύ σαν αρχαιοελληνικού και αιγυπτιακού, σουμέριου, ένα έτσι συνοθήλευμα. Δεν ξέρω ειλικρινά τι είδα. Πραγματικά, όπως είπε και η Ελένη, μου βγάζει κάτι το εξωγήινο. Μήπως ήταν ένας εντελώς διαφορετικός πολιτισμός που το έκανε? Γιατί για αρχαίους Έλληνες δεν το πολύ βλέπω. Ταπεινή μου άποψη, όπως και πάντα, δεν χρειάζεται να το ενστερνιστείτε. Τι σηματοδοτεί εδώ να βρίσκεται ένας ναός και γύρω-γύρω τάφη? Πήγαμε και στη Σικελία και σε πολλά άλλα βέβαια μέρη του κόσμου να υπάρχουν τεραστίων διαστάσεων νεκροπόλεις σε ψηλά σημεία. Τι συμπέρασμα βγάζουμε, ρε παιδιά, από όλο αυτό? Μπορεί να εξευμενίζαν τους νεκρούς τοποθετώντας τους σε ψηλό μέρος. Σε 2.700 μέτρα. Πώς πηγαίνανε κατά? Με εκατοντάδες τάφους. Πώς τους κουβαλούσαν εκεί πάνω, για πες μου. Επτάμενους νεκρούς. Α, μπράβο. Εκεί καταλήγουμε. Εκτός αν είχαν κάποια άλλη τεχνολογία. Πώς ανεβαίνανε, ρε παιδιά, εδώ?
Εδώ εμείς τρομάξαμε να ανέβουμε. Αν νιώθετε κι εσείς έτσι προβληματισμένοι σαν και εμένα, έχει καλώς. Αν όχι και σας φαίνονται όλα αυτά μια χαρά και λογικά, τι να πω, άποψή σας κι εσάς. Πάλι μαθαίνουμε για πράγματα που δεν υπάρχουν. Συμφωνεί και η γάτα. Αυτή υπάρχει όμως, σίγουρα παιδιά. Είναι φίλη μας. Τσέρτολα. Έχουμε φύγει από τον ναό του Απόλλωνα και έχουμε πάει αρκετά πιο κάτω. Είμαστε στην αρχαία Θησώα, στην αρχαία Ακρόπολη, ας το πούμε, στον αρχαιολογικό χώρο. Έχουμε ανέβει πάλι αρκετά ψηλά. Θα δείτε τώρα και στα πλάνα από το ντρόν μας. Γενικά με αυτά που βλέπω εδώ γύρω τριγύρω, μου γεννάτε ένα εύλογο ερώτημα. Πώς ήρθανε όλοι αυτοί οι ογκόληθοι. Εδώ, αυτό είναι ένα μεγαλυθικό μνημείο, αυτά τα τεράστια blocks. Πώς μεταφέρθηκαν εδώ. Μιλάμε για υψόμετρο, παιδιά. Βλέπετε που βρισκόμαστε. Είμαστε στη μέση του πουθενά, πραγματικά. Δεν υπάρχει τίποτε, πέρα από κάποια πολύ μικρά χωριουδάκια που βλέπουμε από εδώ και από εκεί. Και άλλο ένα παράξενο που είδα στον ναό του Επικουρίου Απόλλωνος ήταν ότι σε όλη την περιοχή δεν είδα πουθενά το πέτρωμα αυτό το ασβεστολιθικό που είναι φτιαγμένος ο ναός. Από πού ήρθε αυτό το πέτρωμα? Εδώ το μέρος είναι αρχαίο, φαίνονται, οι πέτρες είναι πάλι λιωμένες. Και άλλο ένα παράξενο. Πώς γίνεται όλες αυτές οι κατασκευές γύρω από τον ναό του Απόλλωνα να είναι λιωμένα, καμένα και ο ναός αναστηλωμένος μεν, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. Προφανώς έχουν τις δουλειές τους κι αυτοί. Αυτοί είναι οι προβληματισμοί μου. Όποιος συμφωνεί μαζί μου έχει καλός. Όποιος διαφωνεί, ας το γράψει εννοείται στα σχόλια. Καλό είναι να υπάρχουν οι απόψεις για να δημιουργείται μια όμορφη συζήτηση. Είμαστε στην μαγευτική Στεμνίτσα. Έχουμε μπει εδώ βαθιά στην Αρκαδία. Στο δρόμο μας είδαμε μία πινακίδα όπου έλεγε για έναν ναό της Αγίας Φωτεινής. Είναι αυτός που βλέπετε από πίσω μου. Και ακριβώς απέναντι, από την άλλη πλευρά του δρόμου, είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Μαντίνιας, όπου σώζεται τμήμα του αρχαίου θεάτρου, της αγοράς. Μας κέντρισε οπότε το ενδιαφέρον και σταματήσαμε. Μπήκαμε εντός εδώ του χώρου της Αγίας Φωτεινής και είδαμε αυτό εδώ το θέαμα. Είναι μια πολύ παράξενη εκκλησία και αμέσως θυμήθηκα ότι σε μια ομιλία που είχε κάνει ο κύριος Θανάσης Βέμπος ήταν μια από τις εκκλησίες όπου μίλαγε για τόπους δύναμης εδώ στην Ελλάδα και για παράξενες έτσι, εκκλησίες, παράξενα μέρη, αρχαία κτλ. Βλέπετε πόσο περίεργη είναι αυτή η εκκλησία. Μοιάζει... Λες και έχουν παντρέψει τα αρχαία με τα νέα. Δεν ξέρω, λες και είναι αρχαιοελληνικός ναός, αλλά είναι ουσιαστικά εκκλησία. Είναι πολύ παράξενο κτίριο. Μιλάει για έναν τρισυπόστατο ναό, τρισυπόστατο, που κατασκευάστηκε από 17 άτομα από 7 διαφορετικές πόλεις εδώ της Αρκαδίας. Και σε όλη την διαδικασία της ανέγερσης του ναού ήταν πάντοτε παρόν ο αρχιτέκτονας. Ενδιαφέρον, πώς το βλέπετε. Κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι μέσα το πάτωμα. Μοιάζει λες και είναι ελληνιστικής
εποχής, να το πούμε. Είναι όλο ψηφιδωτό. Και επίσης, άλλα δύο περίεργα που υπάρχουν εντός εδώ του χώρου είναι το Ηρώων και το Φρέαρ. Αυτά είναι συνήθως αρχαιοελληνικοί όροι για ιερά και τα λοιπά. Μου κάνει πολύ εντύπωση γιατί βλέπω ότι έχουν παντρέψει πάρα πολύ το αρχαιοελληνικό. Ο ναός ξεκίνησε να χτίζεται τον Απρίλιο του 71. Οπότε μιλάμε για ένα κτίριο καινούριο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία θυμίζουν αρχαίο. Τώρα δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι απλά μάρμαρα τα οποία τα έχουν ελαξεύσει για να μοιάζουν σαν αρχαιοελληνικά. Πάμε όμως να δούμε το Ηρώων. Ιδού το Ηρώων, κοιτάξτε, δεν μοιάζει με είσοδο αρχαιοελληνικού ναού ή έστω αρχαιοελληνικός ναός σε μικρογραφία ή ίσως μαυσολείο. Κάποια κομμάτια νομίζω ότι είναι καινούρια, αλλά για αυτά εδώ πάνω, αυτό και αυτό που έχουν και τις τρύπες, δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι είναι καινούρια. Μπορεί να είναι και αρχαία. Ναι, αυτό είναι αρχαίο. Μάλιστα, μην να δούμε μέσα. Εγώ βλέπω έναν τάφο. Έτσι. Εδώ βλέπουμε κάτι που μοιάζει με επιτύμβια στήλη. Είναι καινούργια βέβαια. Και από πάνω υπάρχει ένα στεφάνι, το οποίο συνήθως πάλι το βάζανε σε τάφους ή σε επιτύμβιους βωμούς. Έχει 13 φύλλα. Που είναι και οι φάσεις της Σελήνης. Σε κάθε πλευρά. Για όποιον καταλαβαίνει τι είναι το 13 και τι είναι αυτό το σύμβολο. Ελέξω, σε παρακαλώ. Έχει και άλλο τάφο απέναντι. Κοίτα. Εντάξει, ξέρουμε τι γίνεται εδώ. Έχω βρει άσχημα, θέλω να φύγω. Άντε ρε, σοβαρά. Δεν σε πιστεύω. Το Φρέαρ, το οποίο τι σου θυμίζει? Εν τω μεταξύ, παντού, διάσπαρτα, στο χώρο, υπάρχουν αυτά τα οποία μοιάζουν με επιτύμβιες στήλες, αρχαίες. Αναθηματικού τύπου, προφανώς. Αυτό, παιδιά, είναι το Φρέαρ του Ιακώβ. Αυτό βέβαια πάλι σε ρωμαϊκό στυλ, έχει τα ημικύκλικα σταυροθόλια, αλλά πάλι σε αρχαίου τύπου. Ναι, ναι. Αυτό αναπαριστά τους θρόνους, αλλά δεν είναι θρόνος. Ναι. Πόσους έχει? Τέσσερις. Τέσσερις με το ορίζοντα είναι. Ευτυχώς που δεν είναι πέντε. Από ηλεκτρομαγνητικής άποψης δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά γενικά έχει μια περίεργη ενέργεια. Γι' αυτό έχει τρύπα από κάτω, συνεχίζεται. Μόλις βγήκαμε από αυτήν την παράξενη εκκλησία, ήταν γενικά μια μοναδική εμπειρία. Δεν περίμενα να δω τέτοια πράγματα στην Αρκαδία. Είναι γεμάτη, όπου και να ψάξεις, έχει αρχαία, έχει κομματιασμένα αρχαία, έχει ολόκληρες νεκροπόλεις, ακροπόλεις, πείτε το όπως θέλετε. Έχει μια πολύ παράξενη ενέργεια. Εμένα προσωπικά δεν μου ταιριάζει, έτσι, άποψή μου. Μου βγάζει κάτι άγριο, κάτι επιθετικό και κάτι πολύ μυστηριακό. Είναι έτσι όλη η Πελοπόννησος? Μπορεί. Δεν έχουμε πάει και σε άλλα μέρη. Ίσως κάποια στιγμή να τα επισκεφθούμε. Για άλλη μια φορά βρέθηκαμε σε τόπους μοναδικούς, τόπους ανεξιχνίαστους και ανεξήγητους. Είδαμε πάρα πολλά παράξενα, τα οποία μερικά εξηγούνται, τα άλλα δεν εξηγούνται. Εντυπωσιαστήκαμε. Τώρα ήρθαμε στο μοναδικό μέρος εδώ, που είναι μια εκκλησία της Αγίας Φωτεινής. Το πιο παράξενο, ξέρεις ποιο ήταν όμως? Ότι βρεθήκαμε εντελώς τυχαία. Τίποτα αλλά δεν είναι τυχαίο από ό,τι ξέρουμε. Και όλα τα καλά και τα όμορφα έρχονται στο τέλος, όπως τώρα. Όντως, στο μέρος αυτό μόνο τυχαία δεν εμφανιστήκαμε. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο ναός αυτός φαίνεται πολυεπίπεδος πρώτα απ' όλα. Έχει πάρα πολλά επίπεδα. Κατά δεύτερον, η πρώτη ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί για τις κολόνες φαινομενικά είναι υλικό από μνημεία. Σας δείξαμε αρκετά για να μπορείτε κι εσείς να καταλάβετε ακόμα περισσότερα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δυστυχώς ο αρχαιολογικός χώρος της Μαντίνιας είναι κλειστός. Κάποια στιγμή θα έρθουμε, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε εδώ. Για μια ακόμα φορά ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι, πολύ κουραστικό, άκρος κουραστικό, αλλά κάθε φορά, ρε παιδιά, μαθαίνουμε και από κάτι και αποσαφηνίζουμε περισσότερο αυτό το μυστήριο που μας περιβάλλει, που λέγεται καθημερινότητα, που λέγεται ζωή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που μας λένε. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μακάρι να έχουμε τη δύναμη και εσάς στο πλευρό μας να μας υποστηρίξετε για να συνεχίσουμε.
Να είστε καλά. Αυτό ήταν το επεισόδιο για απόψε. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Όποιος επιθυμεί επίσης μπορεί να βρει το κανάλι μας και στο Telegram. Είναι Mr. Bright and the Magpie, όλο μία λέξη ενωμένο. Πολλά πολλά φιλιά από εμάς και τσάου! Καληνύχτα!